στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας ενοιλίων κάναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, πρωινές ώρες της σήμερα συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, δύο μεδαπή πατέρας και γιος ηλικίας 51 και 21 ετών αντίστοιχα για καλλιέργεια ενοιλίων κάναβης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε εξερεύνηση σε αρκωτική περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε θερμοκήπιο ιδιοκτησίας του 59χρονου ημεδαπού, στο οποίο καλλιεργούνται επιμελώς συνολικά 906 δεδρύλια κάναβης τύπους καν, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 1,60 μέτρου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αγρικία η οποία βρισκόταν παραπλεύρω του θερμοκηπίου, ιδιοκτησία του 59χρονου, συνελήφθηκε 29χρονο γιο του, με τον οποίο κατήχαν από κοινού τη φοιτεία. Εντός της αγρικίας, κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγητικό όπλο, φυσίγγια, ζυγαριά ακριβία και διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν για την καλλιέργεια των δεδρυλίων. Η προανάπτυξη διενεργείται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κύριο εισαγγελέα επιμελητικών αστείων. Σε τι στάδιο βρισκόταν αυτή η καλλιέργεια στην εκφάνιση? Όπως σας προείπα, τα δεδρύλια ήταν τύπου σκάν, που σημαίνει ότι είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία υψηλής ποιότητας και με πολύ καλή απόδοση καλλιέργειας. Το οποίο είναι ανθεκτική σε όλες τις συνθήκες, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Το συγκεκριμένα βρισκόταν, πιστεύω ότι μετά από 10 μέρες θα κουβόταν. Είναι πολύ λίγο το διάστημα, συνήθως περίπου 50 ημέρες φυτεύονται και κόβονται. Αυτά είναι μέχρι ένα 60-70 είναι το ύψος το τελικό και περιμένουν να γίνουν 4 μέτρα όπως είναι η άλλη ποιότητα. Άρα εξασφαλίζουν και το. Και κάλυψη δεν είναι. Βέβαια. Τόσο εμφανή. Δεν είναι τόσο εμφανή. Δεν είναι τόσο εμφανή. Πόσο διεκδικείται στα πλαίσια των δράσεων που κάνουμε, οδηγηθήκαμε και σε αυτό το. Έχετε ξανασυναντήσει τέτοιου είδους καλλιέργεια? Στο συγκεκριμένο, βέβαια, παλιά είχαμε και σε θερμοκήπιο, αν θυμάστε πάλι την ίδια περίπτωση. Και αξίζει να σημειώσουμε εδώ από ό,τι βλέπουμε οι καλλιέργειες των χασισόδεντρων έχουν φύγει από το βουνό και έχουν πλέον έρθει προς τα πεδίνα στα θερμοκήπια μέσα. Οπότε να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δεν θα αφήσουμε καμία υπηρεσία του νομού μας, είτε τμήμα δίωξης ναρκωτικών, είτε ασφάλεια λέγεται αυτή, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για την πάταξη του φαινομένου της χασισοκαλλιέργειας. Έχει υπολογίσει ποια είναι η οικονομική αξία του φορτίου? Δεν γνωρίζω πόσο είναι, γιατί δεν γνωρίζω πόσο κιλά είναι σε αυτή τη φάση. Ήδη τι δήλωσαν, πώς δικαιολογήθηκαν? Δεν δικαιολογήθηκαν. Να σου πούνε τι. Προσωπική χρήση. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Απλά είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο άτομο ασχολείται με αυτά τα. Δηλαδή ήταν πληροφορίες ότι έκανε πορεία. Ότι, δηλαδή, ότι καλλιεργούσε. Ναι, γιατί δεν διώκεται τώρα αυτό. Καλλιέργεια. Σαφώς. Όχι εμπορία δηλαδή. Και καλλιέργεια και σαφώς δεν είναι για διαχρήση αυτό. 906 δεδρύλια δεν είναι για ιδιαίτερα. Κύριε Πετάση, έχετε κάποια ένδειξη από τα ευρήματα ότι είχαν προλάβει να μαζέψουν κάτι ή τους προλάβατε πριν να αρχίσει? Όχι, δεν είχαμε καμία ένδειξη. Αλλά εξάλλου δεν είχε αρχίσει ακόμα το κόψο. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειές σας από εδώ και πέρα. Σαφώς. Από τώρα και μετά είναι ήδη, είμαστε στις έρευνες. Και λίγες μέρες. Γιατί ο καιρός από τώρα και μετά ευνοεί και εξωτερικά και εσωτερικά. Και λίγες μέρες πριν την συγκομιδή, είναι ένα καιρό χτύπημα στην λαθρέα αυτή η διαδικασία, κύριε Πετάση, και σαφώς είναι ένα χειρό μήνυμα στους ίδιους τους καλλιεργητές. Ότι θέλουμε να περάσουμε ότι στους ίδιους καλλιεργητές ότι θα είμαστε αμήλυτοι και πάνω τους. Προηγουμένως μου απαντήσατε στο θέμα του θερμοκηπίου ότι είχε ξαναβρεθεί θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Το είδος των φυτών αυτά τα σκάλια. Το είδος των φυτών δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερη ποικιλία, όπως σας είπα, το οποίο είναι χαμηλού ύψους. Και ποιοτικά και ποσοτικά. Και
Και δεν το έχετε ξανασυναντήσει, δηλαδή. Όχι, όχι, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά, τις προηγούμενες φορές ήταν όλα της παλιάς γενιάς, ας το πω, ποικιλίας. Αυτό ήταν που έχουν μεγάλο, ύψος. 2, 3, 4 μέτρα. Αυτό ήταν Έλληνες προφανώς, ε. Έλληνες, χίδιος, Έλληνες, χίδιο. Και κάποια στιγμή προφανώς θα πάει για κάψιμο, αλλά πότε... δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τότε θα πάει για κάψιμο, αλλά θα περιμένουμε και είναι. Οι κατηγορίες πανεπιστοποιούς με πρόσφυγες. Κάτι πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Καλλιέργεια και σαφώς και για πολύ. Διότι με η ποσότητα με την δικαιολογή την... Επειδή έχετε γνώση και της τοπικής κοινωνίας εκεί, έχετε, γνωρίζετε ότι ο ίδιος ήταν υπέρμαχος της απελευθέρωσης της καλλιέργειας κάναβης και γνωστός συνδικαλιστής. Δεν θέλω. Τι είναι? Και γνωστός συνδικαλιστής, αγρότος συνδικαλιστής. Δεν γνωρίζω και δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία θα θίξω κάποιους.